αυτό που συμβαίνει εδώ δεν ξεκίνησε από κόμματα ή από οργανώσεις όπως είχαμε συνηθίσει παλαιότερα σε παλαιότερα κοινωνικά κινήματα. Ούτε φυσικά και από τα επίσημα συνδικάτα. Ένα κύριο χαρακτηριστικό επίσης όλης αυτής της διαδικασίας είναι ότι η πρώτη συνάντηση των πολιτών προήλθε από το Twitter και από το Facebook, έτσι δεν προκλήθηκε από κάπου αλλού. Από τις 40.000 που μαζεύτηκαν μπροστά στη Βουλή, δεν πήγαν αργότερα σπίτι τους, αλλά ξεκίνησαν σε αυτό ακριβώς το σημείο, την πρώτη λαϊκή συνέλευση της πλατείας συντάγματος. Αποφάσισαν δηλαδή να συγκροτηθούν σαν μια πολιτική κοινότητα και όχι απλώς να φύγουν από εδώ ως διαμαρτυρόμενοι, ως αγανακτισμένοι, όπως τους παρουσιάζουν τα μίντια. Και βέβαια αυτή η πολιτική κοινότητα μετά από 2-3 μέρες κατέληξε σε ένα ψήφισμα το οποίο είναι και ουσιαστικά το μανιφέστο της πλατείας συντάγματος, έτσι και ήταν μια σχεδόν ομόφωνη απόφαση, η οποία καταλήγει με τις τέσσερις βασικές λέξεις: άμεση δημοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια. Και αυτή είναι η βασική άξονα στους οποίους κινείται η συνέλευση λαϊκή συνέλευση της πλατείας συντάγματος. Τώρα όσον αφορά την άμεση δημοκρατία, μίλησε ο Γιώργος Οικονόμου, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές και φαντάζομαι το υπόλοιπο σώμα. Θα ήθελα καταρχάς να σταθώ σε μία λέξη, η οποία δεν πολύ ακούγεται, ειδικά στις συνελεύσεις, η λέξη αυτονομία, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, σχετίζεται άμεσα με την άμεση δημοκρατία. Αυτονομία κοινωνική, αυτονομία ατομική. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα της ατομικής αυτονομίας. Έτσι πολλοί μπορεί να θεωρούσουν ότι ατομική αυτονομία είναι το να είναι κάποιος ασύνδετος, να είναι έρμεο, ας πούμε, των παθών του, έτσι, και των επιθυμιών του. Η ατομική αυτονομία συνδέεται άμεσα με την έννοια της ατομικής ευθύνης και νομίζω είναι ένα στοιχείο που είναι θεμέλιο στην ίδια τη δημοκρατία, ατομική ευθύνη. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι η κοινωνική με την ατομική πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση ανάμεσα στην κοινωνική και στην ατομική αυτονομία από την άποψη ότι οι αποφάσεις του σώματος, έτσι, του αμεσοδημοκρατικού, οφείλουν να είναι τέτοιες οι οποίες δεν παραβιάζουν βασικές ανθρώπινες αξίες και δεν βάλουν εναντίον των μειοψηφιών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα είχαμε δει τον κύριο Καρατζαφέρη να εμφανίζεται ως ο πλέον δημοκράτης γιατί ζητούσε δημοψήφισμα για τους μετανάστες. Ή κάποιος αύριος μπορεί να πει, ας πούμε, ότι επιθυμεί ένα δημοψήφισμα, ας πούμε, για την επαναφορά της θανατικής ποινής. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι υπάρχουν οι βασικές ανθρώπινες αξίες, υπάρχουν τα ανθρώπινα, η διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ας πούμε, των θεμελιωδών, η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί στη συνέχεια. Εκτιμώ επίσης ότι ένα επόμενο στάδιο, εφόσον επιθυμήσουμε να συνεχίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, είναι κάτι που δεν έχει ξεκινήσει στο δημόσιο διάλογο εδώ και καιρό και είναι η αυτοκριτική της ίδιας μας της κοινωνίας. Νομίζω ότι η κοινωνία μας αναλώθηκε πάρα πολύ σε αυτό που υπόθηκε, ας πούμε, από τον Μπάγκαλο, το ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Προφανώς και δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, προφανώς και δεν είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη δημοσιονομική κρίση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τη δημοσιονομική κρίση υπάρχει μια βαθύτατα πολιτική, περιβαλλοντική και πάνω απ' όλα ανθρωπολογική κρίση. Και βλέπουμε σιγά σιγά όλο αυτό το σύστημα να καταραίει, όπως κατέρεαν τελευταίες αυτοκρατορίες, ας πούμε. Βλέπουμε σημάδια ηθικής παρακμής. Το παράδειγμα, ας πούμε, του Στροσκάν δείχνει εύλογα, ας πούμε, αυτή την ηθική παρακμή του συστήματος. Νομίζω ότι οφείλουμε να σταθούμε αρκετά πάνω στον ανθρωπολογικό τύπο που δημιουργούσε αυτό το σύστημα. Ένα ανθρωπολογικό τύπο εγωιστή, νάρκισο, υπερκαταναλωτή, που δεν κοίταζε τίποτα περισσότερο, έτσι, πέρα από το ατομικό του συμφέρον και τις ατομικές του αντικαταστήσεις άμερος κοινωνία, βασικές αξίες του ανθρωπισμού, έτσι, την αλληλεγγύη, την κάναμε ανταγωνισμό. Από μικρά παιδιά μας μαθαίνουν να είμαστε ανταγωνιστές σε σχέση με τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας.
Ακόμα και τα κράτη, αυτό που επικρατεί, λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη. Αντικαταστήσαμε την έννοια της δημιουργίας με αυτή της καριέρας. Αυτό που πολύ απλά λέγαμε, που μας έλεγαν, ας πούμε, να μην κάνουμε στους άλλους αυτά που δεν θέλουν να κάνουν σε εμάς, τότε αντικαταστήσαμε το καθένας για την πάρκη του. Τις βασικές αξίες που χορεύτηκε αυτή η κοινωνία. Η όποια ολοκλήρωση και προσδιορισμός του ατόμου ερχόταν μέσω από το έρχονταν όλη αυτή την περίοδο μέσω των καταναλωτικών του συνηθιών, μέσω του κοινωνικού του στάτους, έτσι της επαγγελματικής του θέσης, μέσα από τα διάφορα τιτόρια, ας πούμε, στα έντυπα του Κωστόπουλου, ας πούμε, και στα lifestyle έντυπα, τα mainstream και τα εναλλακτικά. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, θα συνεχίσω και στη συνέχεια, αν μου δοθεί ευκαιρία, σε σχέση με το πρώτο ψήφισμα. Υπάρχει μια μικρή ένσταση, ας πούμε, από την πλευρά μου. Λέει, ας πούμε, είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι. Δηλαδή, ο προσδιορισμός, ας πούμε, του ανθρώπου γίνει σε σχέση μόνο με τη σχέση του με την εργασία. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος ερωτεύεται, ο άνθρωπος έχει φαντασία, ο άνθρωπος έχει ψυχή, ο άνθρωπος δημιουργεί, ο άνθρωπος κάνει κλίματα, ο άνθρωπος τραγουδά, ο άνθρωπος θέλει να πέσει όπως θέλει να πέσει όλα. Και το όμορφο δεν είναι βασίλειο. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα. Τώρα κάποιες σκέψεις προσωπικές με ζητήματα που μπορούν να ανοίξουν μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, έτσι όπως έχει ξεκινήσει εδώ και στις υπόλοιπες πλατείες της χώρας. Γιατί υπάρχει αυτή η προοπτική που μπαίνει πολύ έντονα σαν αίτημα της Λαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης. Συγγνώμη λίγο. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι το κράτος μας ουσιαστικά δεν είναι ένα συνταγματικό κράτος έτσι όπως το θέτουν οι πολιτικοί επιστήμονες. Δηλαδή δεν είναι ένα κράτος όπως αυτό που προέκυψε μετά από την Γαλλική Επανάσταση και δομήθηκε πάνω σε κάποιες βασικές αξίες. Η συνοχή, ας πούμε, της κοινωνίας ήταν πάνω σε κάποιες βασικές αξίες. Εδώ πέρα η συνοχή της κοινωνίας μας ουσιαστικά προκύπτει πάνω στην επίκληση ενός παρελθόντος, μιας παράδοσης, η οποία είναι και προβληματική, έτσι, και εμείς σαν ιστορικοί νομίζω ότι πρέπει να το θέτουμε αυτό το ζήτημα. Όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, το τρίσιμο σχήμα της ελληνικής ιστορίας που το στήριξαν από δεξιούς μέχρι μαρξιστές, ας πούμε, της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, μετά το Βυζάντιο, μετά το σήμερα. Δεν υπάρχουν αυτές οι βασικές αξίες, ας πούμε, που προέκυψαν από την Γαλλική Επανάσταση. Έχουμε το ζήτημα της θρησκείας. Το σύνταγμά μας είναι στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Έχουμε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πράγματα αδιανόητα, δηλαδή που ένας μέσος δυτικός θα μπορούσε να μας πει ότι είμαστε στο Ιράν. Υπάρχουν επίσης ανοιχτά ζητήματα τα οποία είτε τέθηκαν είτε λύθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην Δύση από το Μάη του 68. Έτσι, ζητήματα που αφορούν τη σχέση των δύο φύλων, τη ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων, έτσι το ζήτημα της οικογένειας. Ζούμε σε μια κοινωνία, το βλέπουμε καθημερινά, που ένας στους δύο γάμους καταλήγει σε διαζύγιο. Και μάλιστα σε πολύ σύντομο διάστημα. Και όμως δεν έχει ανοίξει ποτέ ο δημόσιος διάλογος τελικά τι συμβαίνει γύρω από το θεσμό της οικογένειας. Επιπλέον, μπαίνουν από εδώ και από τη συνέλευση ζητήματα γύρω από την οικονομία, με όρους παλαιοκομματικούς, δογματικούς και ξύλινους. Ενώ έχουν τεθεί, ενώ μπαίνουν ζητήματα για την αλληλέγγυα οικονομία, για την αποανάπτυξη, κάποια παιδιά θέτουν ζητήματα ακόμα και για το ζαϊκάρι, και από αυτό μπορούμε να βρούμε γόνιμα πράγματα να τα παντρέψουμε. Επίσης έχουν μπει αμυντικά, ας πούμε, ζητήματα για την εργασία. Λένε εδώ για την διατήρηση του οκτάωρου, να περιφρουρήσουμε το οκτάωρο. Μα ποιο οκτάωρο? Το οκτάωρο κατακτήθηκε το 19ο αιώνα. Το ζήτημα είναι ότι με την τεχνολογία μας μπορούμε να απελευθερωθούμε από την εργασία. Να ελέγξουμε τι, πώς και πόσα παράγουμε και καταναλώνουμε. Και εδώ πέρα θέλω να επισημάνω ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια με την Τράπεζα Χρόνου, με τα δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, αυτά τα δίκτυα να τα πάμε σε όλες τις γειτονιές. Επίσης, το ζήτημα της παιδείας. Λένε πολλοί, ας πούμε, δημόσια και δωρεάν παιδεία. Μα είναι μόνο αυτό, προφανώς, δημόσια και δωρεάν παιδεία. Αλλά αρκεί μόνο αυτό. Τι παιδεία θέλουμε, πώς θέλουμε να γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία, μέχρι πόσο θα κρατάει αυτό.
Θέλουμε ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, στην τεχνολογία, στη Σκανδιναβία, στις σκανδιναβικές χώρες, το ίντερνετ είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, ελεύθερη πρόσβαση.